πάνω από 10%. Καλησπέριζω αμέσως τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλησπέρα εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μια κρίση μετά την άλλη, έτσι δεν παίρνει τα ανάσα. Η αλήθεια είναι ότι η θητεία μας δεν είχε πολλές περιόδους ηρεμίας, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θυμάμαι καμία. Τι να γίνει. Ούτε βέβαια. Τα αυτά. Τη ζωή πάντα πίθα από μικρός, από τον έχασα τους γονείς μου, έτσι πολύ απότομα, ότι η ζωή την παίρνει όπως έρχεται. Δεν μπορεί να την πάρει με κλάψα. Ήρθε έτσι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ναι. Σήμερα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, να ξεκινήσουμε από αυτό, τη δέσμη των νέων μέτρων. Μένει να διευκρινιστούν τις προσεχείς μέρες. Προς το παρόν επιδοτείται τη βενζίνη, έτσι. Καχάς λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα, γιατί δεν είναι σωστό. Ωραία, πάντως θα επιδοτηθεί η βενζίνη. Μπορώ να σας πω το γενικό πλαίσιο, το οποίο πάνω κάτω είναι γνωστό, να το εξηγήσω λίγο. Σήμερα δεν έχω κάνει και μία ανάρτηση που πιστεύω έχει ενδιαφέρον, γιατί διαβάζοντας την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, δεν ξέρω αν την είδατε. Ναι, ναι, την είδα. Ο κ. Κουτεντάκης, είναι ο επιστήμονας που τοποθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ ως επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων, οικονομολόγος, αριστερός, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μέχρι να διοριστεί εκεί, νομίζω, αν έστειλε την κομματική του ταυτότητα για όσο διάστημα είναι στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και καλά έκανε. Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να το χατήσει κανείς, φίλο του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Και γράφει στην έκθεσή του ακριβώς αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση τόσες μέρες. Ακριβώς αυτό γιατί το διαφωνούσα με τον κύριο Χαρίτση πριν από μια εβδομάδα στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου. Τι λέει, δηλαδή. Μπορώ να το διαβάσω κιόλα. Τρεις γραμμές είναι, δεν είναι τίποτα. Έχει σημασία να το διαβάσω όπως το λέει, για να μην πει κάποιος ότι εγώ το πάω, το αλλάξω, ας πούμε, επειδή με βολεύει κάτι που είπε ένας επιφανής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακούστε τι γράφει ο κ. Κουτεντάκης που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει, με βάση τα παραπάνω, ναι, θεωρούμε ότι η επαναφορά της δημοσιονομικής ισορροπίας αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα. Δηλαδή, αυτό λέγεται λιτότητα. Μάζεμα. Συνεπώς, όσο αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, οι όποιες επεκτατικές παρεμβάσεις να δίνουμε λεφτά, ναι, ναι, πρέπει να είναι προσωρινές και να περιοριστούν αποκλειστικά στην απορρόφηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους με στόχευση στις ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή, μέτρα που να είναι προσωρινά και στοχευμένα. Τι έλεγε η κυβέρνηση? Δεν μπορούμε να πάμε σε οριζόντια μείωση φόρων. Θυμάστε που είχε πει ο Σχυλακάκης κάτι πριν από ένα μήνα για τα αυτοκίνητα και είχε πέσει να το φάει το σύμπαν. Ναι, η διατύπωσή του. Ωραία, διατύπωση, η ουσία, να μείνουμε λίγο στην ουσία. Ναι. Τι είχε πει εκεί ο κ. Σχυλακάκης? Ότι δεν μπορείς να πας να δώσεις τα λίγα λεφτά που έχεις με οριζόντιο μέτρο, γιατί τότε τη μερίδα του λέω θα την πάρουν οι έχοντες μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, άρα αυτοί που έχουν περισσότερα αυτοκίνητα ή μεγαλύτερο οικισμού, και λιγότερο εκείνοι που είναι φτωχότεροι και έχουν μικρότερα αυτοκίνητα και μικρότερο οικισμού, είτε καθόλου αυτοκίνητο. Ακούστε τη συνέχεια. Αντίθετα, το ξεκαθαρίζει, Κουτεντάκη, ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να αποφευχθούν οριζόντιες παρεμβάσεις, καθώς και μόνιμα μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης που δεν σχετίζονται με το ενεργειακό κόστος. Κατανοούμε ότι η έντονη πολιτική πόλωση που επικρατεί δεν ενθαρρύνει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Όμως η παράδοση της δημοσιονομικής πλειοδοσίας δεν καθιστά λιγότερο επιτακτική την ανάγκη προετοιμασίας απέναντι σε προκλήσεις με άγνωστη διάρκεια και έκβαση. Η δημοσιονομική ασφάλεια της χώρας απαιτεί μια ελάχιστη πολιτική συνένεση. Δεν θα μπορούσα να το έχω γράψει καλύτερα, στο λόγο μου. Αν με βάζανε να γράψω και να εξηγήσω την πολιτική μας και τα μέτρα. Αυτή η σύγκλησή σας με το ΣΥΡΙΖΑ, εσάς προσωπικά, είναι εξαιρετική. Δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τον κύριο Κουτεντάκη, που είναι σοβαρός άνθρωπος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ανάποδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πηγαίνετε, κόψτε φόρους, μειώστε ειδικό φόρο, μειώστε ΦΠΑ, την άκρη του προβληματισμού στον αέρα, στείλε την Ελλάδα στα βράχια. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει? Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως σας ζητάει να αλλάξετε το μείγμα της πολιτικής. Λέει ότι δίνετε περισσότερα στους πλούσιους παρά στους φτωχούς. Συμφωνώντας πάλι με τον κύριο Κουτεντάκη, τα οριζόντια μέτρα έχουν το ακριβώς ανάποδο χαρακτήρα. Δίνουν περισσότερα στους πλούσιους και λιγότερα στους φτωχούς. Άρα λοιπόν τώρα θα βρείτε μια φόρμουλα μέσα από μια πλατφόρμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι σε όσους με βλέπουν. Ναι. Όποιος ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια, και όχι μόνο στα καύσιμα και στο ρεύμα ακόμα περισσότερο, αλλά γενικά με τον πληθωρισμό, θα είναι εκτός πραγματικότητας. Θα σας ζήσει άλλο πλανήτη. Μακριά από μένα η αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τον πληθωρισμό. Τελεία. Το γιατί. Ο οποίος λίγο μπορεί να φτάσει στο 11%. Λέει. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω. Το πιστεύετε. Θα είναι πολύ και θα δείτε ότι θα διορθωθεί από τον Ιούνιο και μετά. Όμως, πάλι είμαστε στο έλεος ενός πολέμου. Γιατί αυτό που δεν έχει γίνει σε ευθέως αντιληπτό. Έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν έχουμε ξαναζήσει εγώ κι εσείς τέτοιου βεληνικούς πόλεμο. Ακόμα και οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία, που καμιά φορά το συγκρίνουν οι διάφοροι της αριστεράς για να βοηθήσουν κάπως τη Ρωσία,
που κάνω αυτή τη σύγκριση. Καλά, δεν είναι μόνο φιλορώσια αριστερή, είναι και πολύ δεξί φιλορώσια, έτσι. Ασφαλώς. Η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά ταυτίζονται στη φιλορωσική γραμμή, στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, στο όχι στο μνημόνιο και όχι στο δημοψήφισμα. Τα ίδια λένε. Απλώς σημαίνει λένε, τα λένε την ακροδεξιά και λένε την ακροαριστερά. Στην ουσία λένε τα ίδια. Εγώ δεν μπορώ να του ξεχωρίζω, λέει καθόλου. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Δηλαδή ήταν ο Κασιδιάρης, θυμάμαι, ήταν ο διαπρίσιος κήρυκας του όχι στο δημοψήφισμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι, ο διαπρίσιος κήρυκας του όχι στο δημοψήφισμα. Τώρα είναι ο υπέρ της Ρωσίας και όχι στο εμβόλιο. Βάλτε τώρα τι λέει η αριστερά από την άλλη η άκρα και θα πείτε να τα λένε τα ίδια. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι πως δυστυχώς η γενιά μας είχε και την ατυχία και δυστυχώς μετά από την πανδημία, αυτό έχει τη σημασία του, δηλαδή δεν είμαστε πια κουρασμένοι και οικονομικά. Και σε φάση πληθωρισμού μας βρήκε ο πόλεμος, έχουμε πόλεμο. Ο πόλεμος φέρνει δεινά. Στη δική μας περίπτωση τα δεινά του πολέμου δεν είναι ευτυχώς η προσφυγιά που έχουν οι Ουκρανοί ή η καταστροφή της χώρας τους, θέλω και εγώ να πω και εγώ γι' αυτό κάτι μετά, είναι ο πληθωρισμός και είναι δύσκολος. Τα πράγματα για το μέσο νοικοκυριό είναι δύσκολα. Το καταλαβαίνουμε, αλλά να χρησιμοποιήσω μια φράση αρχαία ελληνική, ετούμε συγγνώμονα είναι. Από εκεί βγήκε η συγγνώμη. Τι θα πει αυτό? Σου ζητώ να έρθει λίγο στη θέση μου. Τι θα πει αυτό? Πρέπει εδώ τώρα να συνδυάσουμε την πραγματικότητα του πληθωρισμού που την αναγνωρίζω 100%, το πρόβλημα της ακρίβειας που δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο, το πρόβλημα των καυσίμων που δυστυχώς είναι τραγικό, το πρόβλημα του ρεύματος που είναι αδυσόπιτο, που όλα αυτά είναι πραγματικότητα, αλλά πρέπει να τα συνδυάσουμε από την άλλη με μια άλλη πραγματικότητα. Που λέει τι? Που λέει ότι λόγω της πανδημίας, λόγω του πληθωρισμού που έχει ξεκινήσει και τώρα λόγω του πολέμου, οι αγορές προεξοφλούν την οικονομία των χωρών, θα πάει άσχημα και γι' αυτό ανεβάζουν τα επιτόκια. Δεν είμαστε στην εποχή της πρώτης πανδημίας που είχαμε επιτόκια 0,50. Είμαστε σε εποχή που τώρα το επιτόκιο έχει 2,75. Και το γερμανικό από μείον 0,60 είναι συν 1 σχεδόν. Σχεδόν, κάτω από 1. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τη διαφορά. Άρα έχουμε τώρα εμείς δύο ισορροπίες. Η μία η αδυσόπιτη πραγματικότητα του πληθωρισμού και της ακρίβειας που την αναγνωρίζω και μακάρι να είχα λεφτά να δώσω σε όλους. Δεν έχω. Και από την άλλη η ευθύνη μας έναντι της χώρας να μην βρεθεί πρώτον η Ελλάδα ξανά στο στόχαστρο των αγορών, γιατί έχουμε ζήσει τα πει αυτό, και δεύτερον να μην γυρίσει το όποιο μέτρο πάνε να πάρουμε με την αύξηση των επιτοκίων να το πληρώνεις διπλό και τρίπλο στην πιστωτική σου κάρτα, στο επιχειρηματικό σου δάνειο, στο στεγαστικό σου δάνειο. Οπότε μετά θα σας κάνει μια τρύπα στο νερό. Ωραία. Επειδή όμως και όταν γυρίσει ο τροχός δεν θα βρεθούμε εκεί που είμαστε, κάπου στη μέση θα βρεθούμε. Επίσης, σημειώστε ότι έχουμε βάλει διάταξη αγορονομική και για τα κάσμα, για την ενέργεια, για τα τρόφιμα και για όλα. Κάνουμε ασταμάτητους ελέγχους. Την περασμένη εβδομάδα έχω βάλει και τα έχω ανακοινώσει τα μεγαλύτερα πρόσφυγα που έχουν μπει ποτέ στην ιστορία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτού και σε σούπερ μάρκετ και σε πρατήρια καυσίμων. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Όποιον βρούμε να χδέρνει τους Έλληνες τώρα, θα τον τιμωρήσουμε πολύ αυστηρά. Ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Λέμε λοιπόν όταν γυρίσει ο τροχός θετικά και τελειώσει ο πόλεμος και τελειώσει η πανδημία, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι δεν θα γυρίσουμε στο σημείο που είμαστε. Η ακρίβεια θα μείνει κάπου στη μέση. Ούτε εδώ που είναι τώρα, ούτε εκεί που ήταν πριν από 2 χρόνια. Άρα δεν θέλουμε ένα νέο μείγμα πολιτικής. Ένα λεπτό. Αυξάνεται ο βασικός μισθός από 1η Μαΐου για δεύτερη φορά μέσα στον χρόνο. Έχουμε μειώσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Άρα είμαστε στο μείγμα πολιτικής περίπου που λέτε. Εγώ ήθελα να υποκριθώ στον κόσμο. Ασφαλώς ο πληθωρισμός που έχει εμφανιστεί δεν θα είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Πια το ξέρουμε. Δυστυχώς, παρά τις αρχικές προβλέψεις και της κυρίας Λαγκάρντ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι θα είναι παροδικός ο πληθωρισμός, γιατί μου λένε, έλεγε αυτή τα Χριστούγεννα. Μα εγώ έλεγα ότι λέγανε αυτοί. Εγώ υπουργός είμαι. Δεν λέω από το μυαλό μου πράγματα. Διαβάζω τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σας μεταφέρω. Δυστυχώς έπεσαν έξω. Μακάρι να είχαν πέσει μέσα. Τώρα φαίνεται λοιπόν ότι ο πληθωρισμός θα κρατήσει περισσότερο. 1 χρόνο, 2 χρόνια. Ποιος το ξέρει? Ξέρετε πώς θα κρατήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Ποιος το ξέρει αυτό? Ξέρετε αν θα επιβληθούν νέες κυρώσεις στη Ρωσία? Ξέρετε αν ο Πούτιν θα κλείσει το τρόφιμο και το φυσικό αερίο? Ξέρετε αν θα έχουμε μεταφορά του πολέμου και σε άλλα μέτωπα? Συρία, Λιβύη, Ιράν κλπ. Ποιος θα ξέρει αυτά σήμερα στον κόσμο? Άρα σε αυτή την πολύ μεγάλη αβεβαιότητα που βρισκόμαστε, πρέπει να πάμε προσεκτικά. Έχουμε ευθύνη για τη χώρα. Δεν είναι μόνο η τιμή στο πρατήριο του σούπερ μάρκετ. Είναι το μέλλον των παιδιών μας εδώ.
Άρα πρέπει να πάμε προσεκτικά. Άρα φοβόσαστε μην τη χρεοκοπήσετε ξανά τη χώρα, αυτό μου λέτε. Φοβόμαστε ότι ως πολιτικό σύστημα, δεν λέω ως Νέα Δημοκρατία, ότι αν μπουν τα κόμματα σε μια πλειοδοσία λαϊκισμού, ποιος θα δώσει περισσότερο, η χώρα θα την αφήσει στον αέρα σίγουρα. Σίγουρα. Και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ ποτέ δεν θα υπηρετήσω μια πολιτική που πιστεύω ότι βλάπτει την Ελλάδα. Μπορεί να χάσουμε εμείς ψήφους, μπορεί να βρίσετε εμένα, μπορεί να με κατηγορήσετε, αλλά εις γνώση μου να κάνω κακό στην πατρίδα μου δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Τώρα, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Η μάχη που δίνει όλη η Ευρώπη και από σήμερα κι εσείς, να κρατήσετε κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, θα την κερδίσετε? Όταν ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της αποφάσης που έχει πάρει η κυβέρνηση, θα δείτε ότι ο περισσότερος κόσμος θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Γιατί εμείς τι κάνουμε, πάμε πολύ στοχευμένα και προσέξτε σε ποιο όριο. Στο όριο εκείνων των χρημάτων που λόγω της αύξησης της τιμής, επειδή ο φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ είναι ποσοστιαίος, η αύξηση τιμής δίνει παραπάνω λεφτά στο κράτος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Άρα εκεί δημιουργείται ένα πλεώνασμα επί των προϋπολογιστέντων. Αν πας λοιπόν να δώσεις το πλεώνασμα, δεν δημιουργείς δημοσιονομική τρύπα, ούτε ανησυχία στις αγορές. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει και για να πάρουν χρήματα αυτοί που έχουν πράγματι ανάγκη και για να παραμείνει η χώρα σε ασφαλή ύδατα, με υπευθυνότητα. Για να δούμε τώρα. Ωραία. Πάλι παίρνω ως υπόθεση βάσει αυτών που λέτε ότι τους οικονομικά ασθενέστερους θα τους ανακουφίσετε. Τη μεσαία επιχείρηση, αυτόν που πλήρωνε ρεύμα 11.000 το μήνα και τώρα πληρώνει 28, έχουμε παραδείγματα. Δεν το λέω από πρώτα απ' όλα στο ρεύμα έχουμε κάνει παρέμβαση. Είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που γίνεται αυτή σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει χώρα που δίνει περισσότερα λεφτά για τη Μεγάλη τώρα και στην επιχείρηση από την Ελλάδα. Με διαφορά η μεγαλύτερη. Και πρέπει να σας πω ότι για μένα και είχα μια μεγάλη συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με όλη τη βιομηχανία και τη μεγάλη και την μεσαία. Νομίζω ότι εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, κύριε πολίτη, πρέπει να αξιοποιήσουμε την κρίση ως ευκαιρία, να πάμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τις επιχειρήσεις. Εμείς θα θεσπίσουμε και με το ΕΣΠΑ αλλά και με την Αναπτυξιακή Τράπεζα εργαλεία χρηματοδοτικά για να βάλουν όλες οι επιχειρήσεις ηλιακά πάνελ για ίδιο κατανάλωση, έτσι ώστε από εκεί που έχουν το ρεύμα που αναφέρατε να έχουν το 1/10. Γιατί αυτή είναι η διαφορά σήμερα του ηλιακού πάνελ από το ρεύμα που πληρώνεται. Το 1/10 της τιμής. Και είναι κρίμα η Ελλάδα, εγώ το λέω γιατί το πιστεύω. Αισθάνομαι μεγάλη αποτυχία, συλλογική εθνική αποτυχία, όταν διαβάζω ότι στο ενεργειακό της μείγμα η Γερμανία έχει 51% ΑΠΕ και η Ελλάδα έχει 30%. Έχετε πάει από τη Γερμανία? Ναι, βέβαια. Όσο αφορά τον ουρανό της, το γκρίζο είναι το μόνιμο. Σπάνια βλέπεις γαλανό. Είναι μάλλον πάντα γκρίζο. Άρα, ως προς την ηλιακή ενέργεια, η απόδοση ενός ηλιακού πανέλου στην Γερμανία είναι πολύ λιγότερη από την Ελλάδα, που είναι πάντα με φως. Και αν πάτε για τις ανεμογεννήτριες, έχετε δει βουνά στη Γερμανία, πριν τη Βαυαρία, σε όλη η άλλη Γερμανία είναι επίπεδη. Λοιπόν, έχει καταφέρει η Ελλάδα με βουνά, δηλαδή με αέρα και με ήλιο, να έχει μικρότερο ποσοστό ενεργειακού μείγματος ΑΠΕ από τη Γερμανία. Σε όποιο χωριό πας να τα βάλεις, πάντως θα σε πυροβολήσουν. Μα, εδώ, το ξέρεις, εδώ είναι το πρόβλημα. Ναι. Χαίρομαι πολύ που μου το λέτε. Αλλά εδώ πρέπει κάποτε να συνοηθούμε μεταξύ μας ανθρώπινα και πολιτισμένα. Παιδιά, θέλουμε να έχουμε φθηνό ρεύμα. Μου είπατε ότι είναι πρόβλημα το ρεύμα, δεν μου είπατε? Τεράστιο. Ωραία. Σήμερα μας δίνει η τεχνολογία και η φύση της χώρας μας την ευκαιρία να έχουμε σχεδόν τσάμπα ρεύμα. Μας το δίνει. Τι θέλετε τώρα, να τσακωνόμαστε όλη την ημέρα μεταξύ μας, όχι εδώ, ένα μεγενήτη, όχι εκεί, όχι εκεί, το ηλιακό πάνελ, όχι εκεί. Ή θέλετε να έχουμε τζάμπα ρεύμα και να έχουμε φθηνό ρεύμα και ανταγωνιστική οικονομία και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη? Τι θέλετε τα δύο? Δεν μπορείτε, ρε παιδιά, να θέλετε και όχι σαν ανεμογεννήτες και να έχετε φθηνό ρεύμα. Δεν γίνεται και τα δύο. Πώς το εξηγήσω, δεν γίνεται. Μήπως βρούμε νησιά, βραχονισίδες, ακατοίκητα νησιά, θα βρούμε ό,τι πρέπει να βρούμε. Αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα κουλτούρας. Τώρα είναι η ευκαιρία να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό με θάρρος γιατί είναι προς το συμφέρον του να σταματήσουμε να τσοκωνόμαστε όλη τη μέρα στα δικαστήρια ψήλου πίδημα. Σήμερα με είχε βγάλει στο ραδιόφωνο του Sky ο Άρης ο Πολτοσάλτες σε ένα διάλογο με τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία, ήταν πηγές Καραμαγκιά. Ναι, ναι, ξέρω. Όπου έχει πάει ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου και έχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει μπλοκάρει την πόλη των Ναυπηγείων Καραμαγκιά στον εφοπλιστή, τον άξιο, τον κύριο Γιώργο Προκοπίου. Θα είχε γίνει μεταβέρνηση από τον Νοέμβριο. Δεν έχει γίνει ακόμα και περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Και αν χάσει το κράτος την απόφαση του ΣΤΕ, δεν θα γίνει ποτέ το Ναυπηγείο Καραμαγκιά. Τελείωσε, τέρμα. Γιατί διεκδικεί, λέει, να έχει πρόσβαση ο λαός του Χαϊδαρίου στη θάλασσα. Έχω κι εγώ μεγάλη αγάπη στο λαό του Χαϊδαρίου. Και βρίσκω πολύ θεμητή την άποψη του Δημάρχου να θέλει ο λαός Χαϊδαρίου να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Αλλά πρόσβαση στη θάλασσα, Γιάννη, μέσα στο ναυπηγείο.
Αυτό είναι που ονειρεύεται ο λαός του Χαϊδαρίου. Και γι' αυτό το πράγμα θα σταματήσουμε μια επένδυση, θα είναι 6.000 θέσεις εργασίας άμεσα εκεί στο Καραμαγκά. Που κάναμε τόσο κόπο να βρούμε κάποιον να το δώσουμε, που είχε γίνει 5 φορές άγωνος ο διαγωνισμός. Καταφέραμε, ήρθε ένα σοβαρός άνθρωπος, το πήρε, μας έδωσε ένα σκασμό λεφτά που δεν τα υπολογίζαμε. Έχει ένα business plan να κάνει ένα τεράστιο πράγμα τώρα που χρειάζεται η Ελλάδα ναυπηγείο και λόγω του πολέμου. Να κάνουμε το μεγαλύτερο ναυπηγείο στο Μεσόγειο με ένα σοβαρό άνθρωπο και σταματάμε τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας τόσους μήνες. Δεν φταίει το Συμβούλιο ορφανώς, δεν είναι κατηγορό, το Συμβούλιο πήγε με τους ρυθμούς του. Αναφέραμε στην προφυγή του Δήμου. Είπα του Δημάρχου, έλα Δημάρχε μου εδώ, να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΠΟΥΔΟΕ, από το ΕΣΠΑ, να φτιάχνουμε ωραία έργα στο Χαϊδάρι. Εγώ θέλω να πάρω λόγω του Χαϊδαρίου αντιταθμιστικά πράγματα που μπορεί να παίρνουν οι τοπικές κοινωνίες αντιταθμιστικά από τις ΑΠΕ. Αλλά δεν μπορεί να λες, δεν θέλω τίποτα. Έχετε κύριε Πολίτη να μου δείξετε ένα έργο στην Ελλάδα μεγάλο που δεν έχει καταλήξει σωστά. Ένα έργο που μου δείξετε. Όχι, όλα πάνε στο ΣΤΕ και τα μικρά και τα μεγάλα. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό πια. Γιατί το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ για να είμαστε δίκοι. 9 στι 10 φορέ δικαιώνει επιχειρήσει. 9 στι 10. Να μην πω 9 στι 10. 9,5 στι 10. Σπάνια περίπτωση να πέσει κάτι στο ΣΤΕ γιατί οι επιχειρήσει έχουν κάνει περιβαλλοντικέ μελέτε. Έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία. Δεν πάνε στο βρόντο. Έχουν δικηγόρου, έχουν φακέλου πλήρη. Λοιπόν, ναι, αλλά για να βγάλει προ το ΣΤΕ περνάει ένα χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Εγώ το μόνο που ακούω από τους ξένους επενδυτές στο γραφείο μου, το μόνο που ακούω. Λένε πολύ ωραία, αλλά στην Ελλάδα έχετε τα πάντα και ανθρώπους έξυπνους έχετε και προοπτικές έχετε και όλα καλά, αλλά με τα δικασία τι θα γίνει. Και εκεί προσπαθώ τώρα, εγώ ξέρω να το. Κάπως να το. Τι να κάνω, να κάνω και θαύματα. Θέλω να πω εδώ ότι. Πάντως οι ανεμογεννήτριες που είπατε από την εμπειρία μου δεν τις θέλει κανείς στο χωριό του. Δεν τις θέλει κανείς στο χωριό του. Στη Γερμανία πώς έχουν. Έχετε δει το χάρτη της Ευρώπης Ανεμογεννήτριας. Έχετε δει. Έχω δει. Το τελευταίο διάστημα τα παρακολουθώ όλα. Λοιπόν, αν δείτε το χάρτη, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία είναι όλο διάστημα. Δεν μπορώ, το μάτι σου στο χάρτη δεν βλέπω. Ανεμογεννήτριας βλέπει. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον 10ο. Συγγνώμη, δηλαδή το μάτι των Αυστριακών δεν το πειράζει ανεμογεννήτριας, των Δανών δεν το πειράζει ανεμογεννήτριας, των Σουηδών δεν το πειράζει ανεμογεννήτριας. Μόνο το ελληνικό μάτι πειράζεται. Κάνουν φασαρία, ακούω που λένε στην επαρχία. Έχει φτιαχτεί η τεχνολογία και αυτό που λένε για τα πουλιά, έχει φτιαχτεί τεχνολογία που έχει υπέρηχο και διώχνουν τα πουλιά να πλησιάζουν και καταστρέφονται ή σταματάει ανεμογεννήτριας αυτόματα να πλησιάσει σπάνιο πουλί. Κανείς δεν είπε, λέω παράδειγμα τώρα, κανείς δεν είπε να βάλει ανεμογεννήτριας και να καταστρέψει το περιβάλλον. Λέτε το θέλω εγώ αυτό. Μα για να μπει σήμερα ένα αιωλικό πάρκο δεν πληρεί πρώτα όλες τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, δεν έχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Δεν βγαίνεις με. Πώς θα πάρει άδεια. Μάλιστα. Για να φύγουμε λοιπόν από τις ανεμογεννήτριες. Εδώ, σας το λέω ειλικρινά, είναι ζήτημα κουλτούρας. Μήπως πρέπει Εάν να βρείτε μπορέσουμε να βάλουμε στην Ελλάδα παντού ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την βιομηχανία μας και για τις επιχείρησεις και για τα νοικοκυριά, από εκεί που πληρώνουμε τόσο ακριβά το ρεύμα, θα έχουμε το φθηνότερο ρεύμα από όλους. Το φθηνότερο ρεύμα από όλους σημαίνει ανάπτυξη οικονομική και θέση εργασίας, γιατί είμαστε ανταγωνιστικοί. Από εκεί που έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα με εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, θα έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με εξαγόγημη φτηνή ηλεκτρική ενέργεια της ΑΠΕ. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στο σύμπαρα και στο καλάθι της νοικοκυράς. Το οποίο την δεκαετία του 70, επειδή είστε νέος, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, είχε 17 προϊόντα. Σήμερα έχει 286. Αυτά τα 17 προϊόντα, αν τα πούμε 20. Που είναι τα αναγκαία για να ζήσει ένας άνθρωπος. Μακαρόνια, ρεβίθια, φακές, ρύζι. Σε αυτά δεν μπορείτε να κάνετε μια επέρβαση στις ελεύθερες αγοράς και να βάλετε την αριθμό. Και να πείτε τόσο τα μακαρόνια, τόσο το ρύζι. Δεν μπορούμε σε αυτό. Είναι κακό για τον καπιταλισμό. Διατίμηση, ναι. Πιστεύετε ότι το ζήτημά μας είναι ιδεολογικής φύσεως. Πρακτικής μπορεί να είναι, αλλά πάλι δεν βλέπω να το κάνετε. Μα δεν το κάνουμε γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται να βάλετε διατίμηση. Φυσικά. Αυτά τα 20 προϊόντα θέλει για να ζήσει ένας άνθρωπος. Είναι κατά βάση εισαγόμενα. Είναι λίγη εγχώρια παραγωγή. Δεν υπάρχει τρόφιμο στην Ελλάδα να έχουμε επάρκεια εγχώριας παραγωγής. Δυστυχώς ούτε φακές. Είναι εισαγόμενα. Ούτε φακές. Όταν ανεβαίνει η διεθνή τιμή του, έτσι θα βάλει διατίμηση στην Ελλάδα. Ωραία λοιπόν. Και βάζει διατίμηση και ανεβαίνει η διεθνή τιμή πάνω από διατίμηση. Τι θα κάνει ο έμπορος. Θα πουλάει με ζημιά. Δεν θα φέρει. Αλλά θα είναι αδιαράφη, αυτό μου λέτε. Και αφού θα έχει άδεια ράφια στο σούπερ μάρκετ, επειδή θα θέλει ακόμα να φάει φαγές, πού θα τις βρίσκει? Στη μαύρη αγορά δεν βλέπω το σούπερ μάρκετ. Αυτό θέλετε. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Δεν είναι ιδεολογικό, παιδιά, το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πρακτικό. Εγώ είμαι υπεύθυνο ελεύθερη αγορά. Έχω πάρει μια σειρά μέτρα που δεν είναι τη ελεύθερη αγορά. Έχω δώσει επιδόματα που δεν είναι τη ελεύθερη αγορά. Έχω βάλει διατίμηση στο περιθώριο κέρδους που δεν είναι τη ελεύθερη αγορά. Δεν έχω πρόβλημα να πάω κοντά στην ιδεολογία μου, αν πιστεύω τώρα λόγω των εκτάκτων συνδικών αυτό είναι το σωστό. Αλλά διατίμηση σε εισαγόμενα αγαθά μπορεί να βάλεις. Πώς το κάνεις αυτό? Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό που μέχρι τώρα κάνουμε είναι η ελαφρύνση στα καύσιμα
που αυτό ανακοινώθηκαν που είναι σήμερα και το επίδομα αυτό. Μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό που θα ανακοινώσουμε αυτήν την εβδομάδα που θα είναι πολύ στοχευμένο για τα καύσιμα. Έχουμε τη διατίμηση του περιθωρίου κέρδους και κάνουμε ελέγχους και βάζουμε πρόστιμα για να ελέγξουμε την αγορά. Δεν υπάρχει διαθέσιμο εργαλείο στην πραγματικότητα που δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Θα μου πείτε ναι, βρε Άδωνη, ωραία τα λες, αλλά ανεβαίνουν οι τιμές. Μα έχουμε πόλεμο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχουμε πραγματικό. Η γενιά μας ζει πόλεμο. Πιστεύω ότι δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ πόλεμο. Αυτή την αίσθηση είχαμε όλοι. Κι εγώ, να σου πω την πασαλιδιά, με ρωτάγατε. Να όμως που η αίσθηση μας απέδειξε λάθος. Και έχουμε πόλεμο δίπλα μας. Έλληνες σκοτώνονται και κινδυνεύουν στη Μαριούπολη. Συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας. Τελειώσει αυτό σε καμιά εβδομάδα. Δεν θέλω να κάνω εγώ προβλέψει το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, κύριε πολίτη. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι Ρώσοι όταν μπήκαν στην Ουκρανία πιστεύαν ότι 48 ώρες έχει πέσει η Ουκρανία. Ναι, ναι. Ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη. Εγώ θυμάμαι στις 10 ώρες είχαν βγάλει ανακοίνωση, μας θέλουμε να διαπραγματευτούμε την πτώση του Κιέβου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Στις 10 ώρες είχαν βγάλει. Ετοιμαζόμαστε να διαπραγματευτούμε την παράσταση του Κιέβου. Και έχουν περάσει τώρα 20 μέρες και είναι ακόμα εκεί. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έχω πολλά ερωτήματα ακόμα και με έχει έτσι ντρικάρει αυτό. Τι δουλειά έχετε, τι γυρεύετε στη Σαουδική Αραβία? Θα κερδίσουμε τίποτα από εκεί ή θα είμαστε πάλι σε πολύ λίγο και πάλι μαζί? Επειδή ο κυρίες και κύριοι Action 24 με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένα από τα πρόσωπα κλειδιά που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Συζητάμε ένα προς ένα τα μέτρα για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων που, όπως λέει ο Υπουργός, θα πιάνουν και τη μεσαία τάξη. Όμως δεν έχω καταλάβει τι πάτε να κάνετε στη Σαουδική Αραβία. Θα κερδίσουμε τίποτα από εκεί? Γιατί έχω δει 4-5 πρωθυπουργούς να πηγαίνουν και στο τέλος οι επενδύσεις με τους Άραβες πάντα να αναβαγούν. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα, η Σαουδική Αραβία, μια χώρα με την οποία έχουμε πια εξαιρετικές σχέσεις. Οργανώσαμε τα Υπουργεία Ανάπτυξη Επενδύσεων και το Υπουργείο Εξωτερικών τη μεγαλύτερη επιχειρηματική αποστολή που γίνει ποτέ. Πήγαμε 41 επιχειρηματίες, προσπαθούσαν 100 επιχειρήσεις. Συν εμένα τον κύριο Φραγκογιάννη, τον Γιάννη τον Τζακίρη και την κυρία Ζαχαράκη, είδαμε σχεδόν τη μισή κυβέρνηση Σαουδικής Αραβίας και οι επιχειρηματίες με αντίστοιχες επιχειρήσεις Σαουδικής Αραβίας κάνανε, κύριε πολίτη, 300 μεταξύ τους συναντήσεις. Κλείστηκαν πάρα πολλές συμφωνίες από τον ιδιωτικό τομέα και έχουμε κλείσει και σημαντικές συμφωνίες μεταξύ μας οι δύο κυβερνήσεις που θα ανακοινώνονται μία προς μία τις μέρες. Φθηνό πετρέλαιο έχουν να μας δώσουν? Είπα, θα ανακοινώνονται συμφωνίες η μία μετά την άλλη. Πήγε πάρα πολύ καλά ταξίδι, είμαι πολύ περήφανος. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φραγκογιάννη για τη βοήθεια και την οργάνωση του ταξίδιου που ήταν πραγματικά άψογη. Και βεβαίως, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, γιατί εσείς είστε και ρεπόρτερ, στους επιχειρηματίες που ήταν μαζί μας, θα σας πούν αυτό που λέγανε όλοι σε μένα χθες και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ήταν το καλύτερο επιχειρηματικό ταξίδι που έχω πάει ποτέ. Γιατί είχε ουσία. Έγιναν πωλήσεις, κλείστηκαν συμβόλαια, κλείστηκαν συμφωνίες. Και θα έρθει εδώ πέρα αντίστοιχη επιχειρηματική αποστολή από την Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα τον Μάιο μήνα, όπου θα έχουμε την συνέχεια. Παντρεύονται και τα ενεργειακά μας προβλήματα με αυτό? Μαζί μας είχαμε και τον κύριο Σιάμιση, τον Διευθύνων Σύμβουλο των Ελληνικών Πετρελαίων. Άρα μπορεί να έχουμε από εκεί είδηση της προσεχής Μπέρες. Δεν θέλω να πω κάτι πάνω. Σας είπα. Μαζί μας είχαμε και τον κύριο Σιάμιση, τα Ελληνικά Πετρελαία. Λέω ότι οι σχέσεις μας με τον Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι εξαιρετικά καλές. Το ταξίδι ήταν εξαιρετικά καλό. Θα κάνουμε και άλλα τέτοια ταξίδια, όχι μόνο στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε μια μικρότερη επιχειρηματική αποστολή τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο τέλος Μαρτίου, στα πλαίσια της Dubai Expo, όπου έχουμε και δικό μας περίπτερο η Ελλάδα εκεί, για να παρουσιάσουμε τα ΑΣΔΙΤ και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω αυτών στους επενδυτές που είναι στο Dubai. Και θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες που με κλείσει συμφωνία για να κάνουμε αντίστοιχα επιχειρηματικές αποστολές. Η Ελλάδα έχει συμφέρον από την εξωστρέφεια. Έχει συμφέρον από το να γίνεται γνωστή στο εξωτερικό, έχει συμφέρον από το να καταφέρουν επιχειρήματα να κλείσουν συμβόλαια στο εξωτερικό. Έτσι, με την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, θα αλλάξει το πρόγραμμα, θα αλλάξει το πρόπο της ελληνικής οικονομίας. Και όχι με τη μιζέρια. Ξέρετε, κύριε πολίτη, έχω βαρεθεί να ανακυκλώνω με τη μιζέρια μας. Και ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Αυτό το έχω βαρεθεί. Καλά, έχει και φτώχεια η Ελλάδα όμως. Μα αυτό σας εξηγώ. Τη φτώχεια θα την ξεπεράσουμε με τις επενδύσεις. Τη φτώχεια θα την ξεπεράσουμε με την εξωστρέφεια. Τη φτώχεια θα την ξεπεράσουμε με την οικονομική ανάπτυξη. Δεν την ξεπεράσουμε επειδή ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Αυτό για να πάμε πάλι από το γενικό στο ειδικό. Επειδή είστε φύση αισιόδοξο άνθρωπο και η αισιοδοξία καλό πράγμα είναι. Εσείς λοιπόν και άλλοι αισιόδοξοι προβλέπατε ότι φέτος θα έχουμε έκρηξη του τουρισμού. Και πάλι θα γεμίσουν τα ταμεία, κάτι περισσότερο από το 2019. Αυτό μέχρι στιγμής δεν φαίνεται. Οι κρατήσεις έχουν φρενάρει γιατί οι Ευρωπαίοι και αυτοί οι νοικοκύριδες άνθρωποι είχαν. Συγκρατούνται. Καταρχάς, οι κρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Φρενάρανε πράγματι την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, έχουν ξαναξεκινήσει κανονικά τώρα. Όμως θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, γιατί εδώ πέρα ζούμε κάτι πολύ αβέβαιο. Ο πληθωρισμός δεν είναι μεγάλος μόνο σε εμάς.
Καλά, προφανώς. Ναι. Άρα πλήττονται από τον πληθωρισμό και οι πελάτες μας. Δηλαδή αυτοί που προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Βρετανοί, Αμερικανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Δανείοι. Βασικοί πελάτες. Όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί έχουν πολύ ψηλό πληθωρισμό. Άρα λογικό να υποθέσει ότι κάποιοι δυνητικοί μας πελάτες που θα θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι μπορεί να μην μπορέσουν τελικά. Ή να κάνουν τις 10 μέρες 5. Ναι, και αυτό μπορεί. Άρα δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι ο πόλεμος δεν θα έχει κάποια επίπτωση στον τουρισμό μας. Δεν το ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα δεν φαίνεται. Γιατί το κομμάτι των Ρώσων που ακούω συνέχεια είναι πολύ μικρό κομμάτι. Είναι. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Είναι 1,26% του τουριστικού μας εισοδήματος. Είναι μικρό. Και φέτος διάβασα και δίκη, επειδή ακούω συνέχεια και το άλλο επιχείρημα, θα σπάνε του Ρώσου ή του Τούρκοι. Θα πάνε τώρα Ρώσου τουρίστες φέτος πού. Οι Ρώσοι δεν έχουν λεφτά να ξοδέψουν. Αφού είναι παγωμένοι πέρα από του γύρου εξωτερικού. Οι πιστοτικοί του κάρτε δεν λειτουργούν. Λεφτά από τράπεζα δεν μπορούν να μεταφέρουν. Δεν υπάρχουν δυνητικοί Ρώσοι τουρίστες φέτος για πουθενά στον κόσμο, για την Ελλάδα. Είναι η συνέπεια των κυρώσεων στη ρωσική πλευρά, την άλλη πλευρά του ποταμού. Όμως στο σύνολο, ακόμα η εικόνα δείχνει πολύ καλή. Και μια και μου το είπατε για τη Σαουδική Αραβία, να πω ότι μαζί μας η κυρία Ζαχαράκη, που κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και την ευχαριστώ, είχαμε συνάντηση μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού. Ναι, με τον Υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας και είχαμε πολύ ωραία συζήτηση για τους Σαουδάραβες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα φέτος. Μάλιστα. Τι μου λέτε, αυτά τα εργαλεία που έχετε ρίξει στο τραπέζι. Αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, να πέσουν λεφτά στην αγορά, προχωράνε αυτά και έχετε λεφτά να τα χρηματοδοτήσετε. Γιατί τα νομοθετείτε, βλέπω συνέχεια, λεφτά έχετε. Ο αναπτυξιακός νόμος έχει ψηφιστεί, ο πρώτος κύκλος του, το πρώτα καθεστώτα όπως λέγονται, θα βγουν περίπου στον Απρίλιο μήνα, σε ένα μήνα. Τα λεφτά για τους πρώτους κύκλους τα έχουμε. Τώρα για τη συνέχεια θα δούμε. Γιατί όπως ξέρετε, ο αναπτυξιακός νόμος παίρνει χρήματα ή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ. Από το ΕΣΠΑ θα έχουμε χρήματα. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υπάρχει ένα μάζεμα αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι το κράτος για να μπορεί να χρηματοδοτεί φορολαφρύνσεις, επιδόματα στα καύσιμα, επιδόματα Πάσχα κλπ. Ξοδεύει. Άρα στην κουβέντα που κάναμε πριν τη υπευθυνότητα, πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία. Το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ πάει πάρα πολύ καλά. Το ΕΣΠΑ πάει πάρα πολύ καλά. Το τρέχον, όπως ξέρετε, έχουμε τερματίσει. Έχουμε αυτό πότε θα βγει, Απρίλιο, Μάιο. Σήμερα στη Βουλή είχαμε στην Επιτροπή τη δεύτερη συνεδρία, σε αύριο έχουμε την Τρίτη, την Πέμπτη την Ολομέλεια. Άρα ψηφίσαμε τον νόμο που είναι το βασικό παραπαιτούμενο. Και ξεκινάμε την αποστολή των προγραμμάτων στην Κομισιόν για την έγκριση. Πιστεύω ότι μέχρι τον Μάιο, Ιούνιο, θα έχουμε τα πρώτα προγράμματα. Ωραία. Θα είμαστε πάλι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Δεν είναι στο σημείο που είμαστε εμείς τώρα. Είμαστε πρώτοι σε ταχύτητα με πολύ μεγάλη διαφορά. Για να δούμε λοιπόν πώς αυτά μεταφράζονται όλα αυτά τα δύσκολα που λέμε στην πολιτική πραγματικότητα. Επειδή στη Νέα Δημοκρατία βλέπω όλοι και καλά κάνετε, δημοσκοπείς, διαβάζετε, έχετε αέρα στα πανιά σας. Περνάμε 11 μονάδες στο Τσίπρα, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Θα ξανακερδίσουμε. Εάν αυτή η ακρίβεια κερδίσει κανένα χρόνο και είναι η τέταρτη-πέμπτη κρίση που σας συμβαίνει, είστε σίγουροι ότι μπορείτε να κερδίσετε? Έχετε και έναν εκλογικό νόμο που εσείς φτιάξατε που θέλετε 38,5% για να πάρετε τις εκλογές. Λοιπόν, γιατί είστε τόσο άνετοι? Καταρχάς, άνετοι δεν είμαστε καθόλου. Εμένα η αλαζονία στην πολιτική δεν μου αρέσει, την αποστρέφομαι. Το ότι γεγονός προηγούμαστε πράγματι δημοσκοπήσεις σχεδόν σε όλες με διψήφια διαφορά είναι μεν τιμητικό για μας και μας δίνει μια ηθική επιβράβευση ότι ο κόσμος βλέπει τουλάχιστον προσπαθούμε και εργαζόμαστε. Το τι θα γίνει σε εκλογές, κύριε Πολίτη, το ξέρει μόνο ο ελληνικός λαός την ημέρα των εκλογών. Πάντως 38,5 δεν βλέπω σε καμία δημοσκόπηση. Μέχρι 33 σας φτάνει. Είμαστε άνετοι και θα κερδίσουμε σίγουρα και θα τα καταφέρουμε, αλλά σίγουρα από μένα δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι την ημέρα των εκλογών. Ψήφο, σπίτι και πιστεύω, έτσι δεν πιστεύω, θα μου το επιτρέψετε αυτό, ότι αν ακόμα μας κρίνει δίκαια για αυτά που έχουμε κάνει, πράγματα θα μας ξαναψηφίσει. Αν συμβεί αυτό. Όμως, ναι, έχει δικαίωμα για την ακρίβεια μας τιμωρήσει, για την πανδημία και για ό,τι άλλο θέλει. Έτσι πρέπει να μαθαίνουμε στην πολιτική. Στο τέλος κομμάτων κάνει ο λαός. Να σας πω, το ακούω από ανθρώπους που ίσως έχουν δίκιο. Γιατί λέτε πάμε σε διπλές εκλογές? Και θέλουμε αυτοδυναμία. Γιατί δεν λέτε πάμε με την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής να σχηματίσουμε κυβέρνηση γερμανική με εταίρους? Τώρα σας σοβαρά. Θέλω με ειλικρίνεια να σας πω. Μην γελάτε, σας βλέπω χαμογελάτε. Μην γελάτε. Φαντάζομαι να είχαμε πανδημία και πόλεμο με συμμαχική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο Θεός μας φύλαξε. Γιατί στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου που συμμετείχατε δεν τα πήγατε καλά? Κάτω αστείευεστε. Δεν θέλω να μιλάω για το με πόση δυσκολία αυτός ο ήρωας, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, πέναγε τα νομοσχέδια. Ο Σαμαράς δεν ήταν πρωθυπουργός, ήταν ήρωας. Για να περάσει, θυμάστε πώς μπήκε ο συμπληρωματικός ένφια. Θυμάστε πώς μπήκε? Ναι, βέβαια. Με επανάσταση βουλευτών επαρχίας που ξεκίνησε από το Κινάλ
στο Πασόκ τότε, Ελιάπωσος λέγαμε τότε, θυμάμαι, και έφτασα και στη δική μας και δύο ομάδα. Δεν πέρα, τα νομοσχέδια για να περάσουν, γινόταν μάχη. Φαντάζεσαι τώρα με τέτοιο πράγμα, με τέτοιο μοντέλο, να πρέπει να πάρει αποφάσει πανδημία, αποφάσει πολέμου. Το λέω σοβαρά αυτό. Θεέ μου, να μας, τι να πω, ας μας σώσει ο Θεός με αυτό το κακό. Αφού είμαστε Ευρωπαίοι, γιατί η Γερμανία τα καταφέρει και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν η Γερμανία τα καταφέρει τόσο καλά με τις συμμαχικές κυβερνήσεις. Δεν έχω την διαγνώμη σας. Τη Μέρκελ μια χαρά τα πήγε, επί χρόνια. Να σας πω, δεν ξέρω. Έχω άλλη γνώμη. Πάντως επιμένετε στην αυτοδυναμία. Η Μέρκελ για να κάνουμε τη συμμαχική κυβέρνηση κάποτε έκλεισε τα πυρηνικά εργοστάσια της Γερμανίας, ξέρετε. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό. Το θυμάμαι πολύ καλά. Άμα, επειδή έκλεισε τα πυρηνικά εργοστάσια της Γερμανίας, αύξησε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Τη βγήκε καλά, πιστεύετε? Σήμερα όχι. Άρα λοιπόν αφήστε τι καταφέρνει η Γερμανία. Να ξέρετε κάτι. Εγώ έχω ζήσει και είμαι ως υπουργός και στην κυβέρνηση Παπαδήμου, συμμαχική, και στην κυβέρνηση Σαμαρά Μπεντζέλου, συμμαχική, και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Θεός μας φιλέα τις μαχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, δεν μπορούμε. Αφήστε το. Στην πρώτη δυσκολία γίνεται σκορποχώρη. Άρα μπορεί να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο να πάτε σε 50 βόνους για να κερδίσετε τέτοιο. Πιο εύκολα. Ότι, κατά τη γνώμη μου, ειλικρινά το πιστεύω, γιατί έχω ζήσει πια από μέσα, δεν το λέω θεωρητικά, δύσκολες αποφάσεις οι μαχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν μπορούν να πάρουν. Για ποιο λόγο? Διότι μετά το πολιτικό κόστος απομακρύνει τα κόμματα. Και εκεί επικρατεί το πολιτικό κριτήριο, η επιβίωση του βουλευτού. Και αυτό είναι στην κρίσιμη στιγμή που τρέχει το σύστημα, είναι. Ο Θεός σε φυλάει. Άρα, μέχρι τέλους θα πάτε αυτό. Θέλουμε αυτοδυναμία. Έχουμε πιθανότητες. Δεν είναι ότι θέλουμε αυτοδυναμία. Επιβάλλεται. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση. Ωραία. Το ποια θα είναι η σταθερή κυβέρνηση, δεν είπα θα ανακατανάγκη είναι η δικιά μας. Είπα ότι κουμάντο κάνει ο ελληνικός λαός. Λέω όμως τη γνώμη μου στον ελληνικό λαό. Ελληνικέ λαέ, ό,τι αποφασίσεις, προσπάθησε να έχει σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να αποφασίζει. Αυτό είπα. Το θες εμάς, θες τους άλλους, δικαίωμά σου, εσύ κάνεις κουμάντο. Μπορεί και να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Γιατί δεν φέρνατε τον παλιό εκλογικό νόμο του Καραμαλή που είχε 50 έδρες μπόνους, με αυτό εξελέγησαν 5 κυβερνήσεις. Γιατί έπρεπε να τον κάνετε πιο αναλογικό? Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ο Κούβελος που το κάνει. Ας μάμε καλά. Νομίζω είχε διορθωθεί μετά από τον Παυλόπουλο. Καραμαλή Παυλόπουλο. Α, ναι, μετά είχε διορθωθεί σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, εμάς δεν έχει σημασία. Αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, έχει αρμοδιωθεί ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εσείς παίζετε και στο ένα σενάριο και στο άλλο πάντως, έτσι. Τι εννοείτε? Και με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο και με αλλαγή. Δεν έχετε κάτι διαφωνία. Εγώ σας είπα, είμαι υπέρ των σταθερών κυβερνήσεων, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επίσης μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος, ότι ο κυριότερος λόγος που πήγαμε τόσο καλά σε επενδύσεις αυτά τα δύο χρόνια, γιατί πολλοί ακόμα δεν έχουν καταλάβει. Πήγατε πράγματι καλά ή το λέτε μόνο ρητορικά? Να σου πω, κύριε πολίτη. Θέλω ειλικρινά. Έτσι, γιατί εγώ. Εντάξει, με φωνάζω. Καλοπροαίρετο είμαι, αλλά θέλω να δω και τα εργοστάσια λοιπόν, να λειτουργούν. Πάμε λοιπόν σε μία μηχανή του χρόνου. Ναι. Και επιστρέφουμε σε 9 Ιουλίου του 2019, όταν έγινε εγώ υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με φαντάζεστε λοιπόν την ώρα που ορκιζόμουν να σας πω. Λοιπόν, εγώ στη θητεία μου θα ζήσω να έρθει στην Ελλάδα η Microsoft 1 δισεκατομμύριο, η Digital Ear 0,5 δισεκατομμύριο, η Pfizer 600 εκατομμύρια, η Cisco, η Deloitte, η Amazon Web Services, η Facebook, αν τα έλεγα αυτά εκείνη την ώρα, τι θα λέγατε? Αλήθεια, τι θα λέγατε? Θα έλεγα ότι είστε ψωνισμένος. Αλλά... σωστά το λέτε, θα το λέγατε. Η απάντηση θα ήταν και πού να σφίξουν οι ζέστες. Αυτά γίνανε όμως. Έχουν γίνει σήμερα που μιλάμε. Έχουν γίνει. Πώς δεν έχουν γίνει? Έχουν αρχίσει και μπαίνουν λεφτά στη χώρα. Πώς δεν έχουν γίνει? Δεν ξέρετε ότι η Microsoft έχει κάνει και έτοιμα για τις στρατηγικές επενδύσεις για αγοράς και τη γη? Δεν ξέρετε ότι η Pfizer έχει προσλάβει 350 άτομα στη Θεσσαλονίκη και προσλαμβάνει άλλους 200? Δεν ξέρετε ότι η Amazon Web Services έχει ήδη φέρει στην Ελλάδα 170 εκατομμύρια? Αυτά είναι παγκύρια γνωστά πια. Ακούστε, το 2021 σε απόλυτο αριθμό, είχαμε 5,5 δισεκατομμύρια ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. 5,5 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο μας ρεκόρ εδώ και 17 χρόνια. Και το πετύχαμε, λέω όλοι μαζί, όχι μόνο προφανώς, όχι η κυβέρνηση μόνη της, όλοι οι Έλληνες. Το πετύχαμε μέσω πανδημίας. Το μεγαλύτερο μας ρεκόρ εδώ και 17 χρόνια. Θα μου πεις τώρα, ρε Άδωνη, τι μας λες, το έχω πάω βάζω βενζίνη 2 λίτρα και έχω τα μακαρόνια που έχουν ανέβει. Δίκιο έχεις, αδερφέ, μαζί σου είμαι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πήγαμε καλά σε επενδύσεις. Ναι. Όμως, αν ένα 20% του πληθυσμού λιμοκτονεί. Πρώτα απ' όλα δεν λιμοκτονεί, γιατί η κυβέρνηση παίρνει διαρκώς μέτρα για τους οικονομικά ασθενές τους. Αυτά τα 2,5 θέλω να σας θυμίσω κάτι άλλο. Στην πανδημία μια χαρά, μοιράσατε 43 δις τώρα, που δεν έχετε άλλο. Όταν είχαμε τις εκλογές του 19, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίαζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
περίπου σε ένα νεοφιλελεύθερο τέρας που ήταν φάει τους στόχους. Το θυμάστε? Ναι, ναι, πολύ καλά. Είδατε στην πράξη κανένα τέτοιο νεοφιλελεύθερο τέρας? Όχι. Δεν, τώρα να μιλάμε λίγο σοβαρά. Όχι. Στην πανδημία δώσατε λεφτά, τώρα λέω. Δεν σκεφτόμαστε, εμένα το σύνθημα που πάντα μου αρέσει να λέω είναι: δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω μόνο του. Κανέναν. Ούτε θα λιμοκτονίζει κανένας. Θα είμαστε, γι' αυτό και είπαμε τα στοχευμένα μέτρα για τις οικονομικά ευάλωτους. Και ναι, θα πρέπει κάτι παραπάνω. Εμείς δεν είμαστε τόσο οικονομικά ευάλωτοι για να βοηθήσουμε αυτούς που είναι οικονομικά ευάλωτοι. Και αυτό είναι σωστό. Δεν είναι λάθος. Είναι σωστό, κύριε πολίτη. Τα μέτρα για τη βενζίνη θα πιάσουν και τη μεσαία τάξη, όπως λέτε, μέχρι εισόδημα 30.000. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ανακοινώσεις θα κάνει η κυβέρνηση. Συντάγματα δεν πάνε. Ωραία. Όμως μέσα σε αυτή την πίεση, και αφού όλα αλλάξανε, και αφού τίποτα δεν είναι σαν αυτό που περιμένατε και πέσατε σε λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, μήπως κάνετε εκλογές νωρίτερα? Για το Μάιο φαίνεται να αποκλείεται, δεν προλαβαίνετε. Μήπως κάνετε τον Οκτώβριο? Τώρα διαλέξτε. Μισές εκπομπές που πάω μου λένε ότι θα κάνουμε Μάιο. Το Μάιο εγώ τον έχω αποκλείσει πια από το δικό μου ρεπορτάζ. Γι' αυτό έχω πάει στον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει σκέψεις πρόωρων εκλογών. Επιμένετε για Μάρτιο-Απρίλιο του 23 αυτό που... Τώρα δεν μπορώ να δώσω ημερομηνία. Εγώ δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θα είναι πρώτες εκλογές. Τώρα δεν θα είναι 7 Ιουλίου. Αυτό που φάσουμε ο Πρωθυπουργός, αλλά θα είναι στο τέλος θητείας. Πάντως, το Μάιο και το φθινόπωρο δεν θα είναι. Το Μάιο το αποκλείω και εγώ με το ρεπορτάζ. Μα το φθινόπωρο δεν τις βλέπω. Είναι στο τέλος θητείας. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Έχει ένα δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας στην διαπίστωση. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να έχει by definition. Καλά, υπάρχουν σε πράγματα που έχει δίκιο άνθρωπος. Στη διαπίστωση ότι... Έχει άδικο το Αλέξης Τσίπρας. Ότι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί ασχολούνται με την εκλογική τους περιφέρεια και έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Εν ολίγης ισχύει. Πού το είδατε αυτό? Προηγουμένως με ρωτάγατε ότι δουλειάχα στη Σαουδική Αραβία. Δεν ήξερα ότι με ψηφίσουν στο Ριάντ. Καλά, μπορείς να δουλεύετε. Οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές πάντως είναι με τα μάτια στραμμένα στην εκλογική τους περιφέρεια. Είναι πολύ άδικο αυτό που λέτε. Όλοι οι υπουργοί και οι βουλευτές μας εργάζονται για το κυβερνητικό έργο. Εγώ δεν έχω δει καμία χαλάρωση, κανένα συνάδελφο μου. Δεν έχετε δει προεκλογική ατμόσφαιρα δηλαδή? Ίσα-ίσα από όταν εμείς λέμε για την υπευθυνότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα, αυτό φαίνει ψήφους, κύριε πολίτη. Δηλαδή εγώ δεν θα ήμουν πιο γλυκό με τους ψηφοφόρους μας, έλεγα τώρα να μειώσουμε όλους τους φόρους, το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα κάψουμε και τα πάντα. Θα είμαι πιο γλυκό με τους ψηφοφόρους μου. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι αλήθεια ότι ακόμη σας εποπτεύει σκληρά η Τρόικα και δεν μπορείτε να τον κόψετε? Δεν είναι ζήτημα Τρόικας μόνον. Ασφαλώς και οι θεσμοί θα είχαν λόγο σε μια οριζόντια μείωση μεγάλου φόρου. Δεν θέλω να υποκριθώ, δεν έχουμε. Ακόμα έχουμε μια εποπτεία, έχουμε. Όχι, έχουμε ενισχυμένη εποπτεία. Αλλά θέλω να πω στον κόσμο με ηρεμία τι σημαίνει για να το καταλάβουμε, γιατί πιστεύω στην καλόπιστη μεταξύ μας συνεννόηση. Η άνοδος του πληθωρισμού πριν τον πόλεμο δημιούργησε μια εικόνα ότι θα ανεβούν τα επιτόκια. Αφού ανεβαίνει ο πληθωρισμός, πώς θα αντιδρούν οι κεντρικές τράπεζες με άνοδο των επιτοκίων? Για να μπορέσουν να συγκρατήσουν το χρήμα και να πέσουν ο πληθωρισμός. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο λόγο δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΤΙΣ, που μεγάλωσε λόγω πανδημίας του εντός του ΑΕΠ. Αρχίζει να φτιάχνουν πάλι το άνοδο του 2021, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Και είναι η μοναδική χώρα όλης της Ευρωζώνης που είναι εκτός επενδυτικής βαθμίδας. Όλοι οι άλλοι σε επενδυτική βαθμίδα. Άρα, ποια είναι η πρώτη χώρα που μπαίνει στο στόχο των αγορών εξορισμού? Η Ελλάδα. Ένα το κρατούμε. Το αντέξαμε, προχωρήσαμε, όλα καλά. Την ώρα που κάνει προϋπολογισμό, δεν ξέρω τι θα γίνει πόλεμο. Έχει λοιπόν ένα προϋπολογισμό με ένα σενάριο φυσιολογική εξέλιξη οικονομία. Σωστά? Μάλιστα. Εισβάλλει ο Πούτιν την Ουκρανία, έχει πόλεμο. Το ότι έχει πόλεμο, οι αγόροι πώς το εκλαμβάνουν? Ότι θα καταφέρει να πετύχει στόχους του προϋπολογισμού ή θα αποτύχει έστω για λίγο? Τι τα δύο? Ότι θα αποτύχει έστω για λίγο. Πολύ ωραία. Το ευρωπαϊκό σενάριο. Άρα, αφού θα αποτύχει έστω για λίγο, αυτό οθεί τα επιτόκια προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Προς τα πάνω. Πολύ ωραία. Άρα, έχει τα επιτόκια που ανέβαιναν προς τα πάνω λόγω πληθωρισμού και λόγω πανδημίας από πριν. Την Ελλάδα με το μεγαλύτερο λόγο χρέους ΑΕΠ που είναι εκτός επενδυτικής βαθμίδας και τώρα με ένα πόλεμο. Πόσο σοφό βρίσκεται στα αλήθεια να πας να προκαλέσεις αγορές? Πόσο σοφό? Η πολιτική, κύριε πολίτη, τελικά πρέπει να έχει ένα στοιχείο πραγματικής υπευθυνότητας? Ή πρέπει να λέμε ο καθένας ότι είναι ευχάριστο και θα λύσει ο επόμενος? Άρα αυτά είναι περίπου 5,5 δις. Ο ειδικός φόρος είναι 5,5 δις έσοδα. Που αν τα αφαιρέσουμε θα προκαλέσουμε τις αγορές. Προσπαθώ να εξηγήσω στους συμπολίτες μου με ειλικρίνεια. Εμένα με συμφέρει να λέω τα ανάποδα προσωπικά. Επειδή με ρωτήσατε αν ασχολούμαι με την εκλογική μας πελατεία. Και οι δικοί μου ψηφοφόροι ξοδεύουν βενζίνη στο πρατήριο. Και οι δικοί μου ψηφοφόροι προσωπικοί, αυτοί 70.000 που ψήφισαν στη Βόρεια Αθήνα. Και του ευχαριστώ. Λένε άρα Άδων ανεβαίνει η τιμή η συνέργεια. Και εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα κάψιμα. Αυτό δεν έχει σημασία. Για όλα αυτά οι Άδων στην Ελλάδα γνωστό. Λοιπόν, όμως έχω δικαίωμα εγώ την ψήφα που μου έδωσαν να διαχειριστώ ανεύθυνα και να πάρω αποφάσεις τελικά θα του βλάψει? Έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό? Είναι καλή η πολιτική πρακτική αυτή? Δεν το θεωρώ σωστό εκ μέρους μου, ειλικρινά.
Όχι, πιστεύω ότι δεν είναι σωστό στην πολιτική. Στην πολιτική, στο τέλος της ημέρας, δεν έχουμε μπει ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για να είμαστε ευχάριστοι, ούτε για τίποτα. Έχουμε μπει για να κάνουμε το σωστό για το λαό μας. Κρατώ, για να κλείσουμε την κουβέντα, την αισιόδοξη πρόβλεψή σας ότι από τον Ιούνιο ενδεχομένως να αρχίσει να αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός. Εάν πάει, εάν κλείσει εγκαίρως ο πόλεμος, είναι και αν πάει μια πρόβλεψη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συγκεκριμένα. Αυτό πιστεύουν όλοι. Πάντα στο σενάριο ότι ο πόλεμος θα έχει τελειώσει. Και η πανδημία θα έχει τελειώσει μαζί. Και η πανδημία. Και ότι δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη που σήμερα δεν μπορούμε να δούμε. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαστε σε εποχές αβεβαιότητας. Και ξέρετε, στην οικονομία η αβεβαιότητα είναι πολύ κακό πράγμα. Δεν είναι καλό. Είναι κακό. Οι επενδυτές και οι καταναλωτές ξοδεύουν ευκολότερα οι καταναλωτές και επενδύουν ευκολότερα οι επενδυτές όταν έχουν προβλέψιμο περιβάλλον. Όταν βλέπουν αβέβαιο περιβάλλον και οι μεν και οι δε μαζεύονται. Άρα η δική μου δουλειά στην Υπουργική Ανάπτυξη και Επενδύσεων γίνεται δυσκολότερη. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένουμε τις προσεχείς μέρες, μέτρα να ακούσεις ακόμα περισσότερα. Καταλαβαίνω τη λογική που είπατε. Αν με όσα σας είπα δεν σας έπεισα για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Όχι, όχι, το προσεκτική το καταλαβαίνει και το αντιλαμβάνουμε. Μια νέα χρεοκοπία της χώρας θα ήταν καταστροφή και θα φαινόμασταν όλοι ηλίθιοι. Ότι δεν καταλάβαμε τι συνέβη το 2009. Όμως οι οικονομικά ασθενέστεροι πρέπει συνέχεια να έχουν ομπρέλα προστασίας. Θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ξεκάθαρος. Όλη η αγωνία του κυρίου Πρωθυπουργού και όλη η αγωνία και η δική μου και όλων μας είναι πως δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Σε αυτό θέλω να μ' αρέσει 100%. Άλλο τα δημόσια οικονομικά και η υπευθυνότητα πρέπει να υπάρχει, άλλο η ανάγκη οι άνθρωποι που πραγματικά δεν βγάζουν το μήνα να ξέρουν ότι θα έχουν δίπλα τους ένα κράτος που θα τους υποστηρίξει. Και εμείς θα είμαστε αυτό το κράτος και είμαστε αυτό το κράτος. Κρατώ αυτό το τελευταίο. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, καλή.